δεν τραβάει άλλο αυτή η κατάσταση, γιατί βλέπω ότι ένα χρόνο μετά και όταν ξεκίνησε η βραδινή εκπομπή, μιλήσαμε για μπαζώματα, μιλήσαμε για ιστορίες, μιλήσαμε για καταστάσεις, μιλήσαμε για υπολείμματα ανθρώπινων μελών, μιλήσαμε για αμέλειες, μιλήσαμε για σοβαρές, έτσι, αν θέλετε γνώμη μου, εγκληματικές πράξεις. Θα το πω έτσι όπως το νιώθω. Τα δικαστήρια είναι εκείνα που θα κρίνουν τι θα γίνει, αλλά δυστυχώς υπάρχουν στιγμές που δικαίωση αυτές οι ψυχές δεν βρίσκουν. Και μέχρι αυτή τη στιγμή, ένα χρόνο μετά, νιώθω ότι όλα είναι στο κενό. Θέλω να ακούσουμε λίγο και να περάσει αυτός ο ήχος της καμπάνας απ' άκρη σ' άκρη, όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, όπου υπάρχει ελληνισμός και μεταδίδεται αυτή η εκπομπή και τα αποσπάσματα αυτής. Παρακαλώ. Είδατε λοιπόν τις καμπάνες σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Τώρα, πάμε στο Στρατή Λιμιό. Έλα, Στρατή μου. Καλησπέρα και από εμένα. Να πούμε ότι σε πολύ λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το Τρισάγιο στη μνήμη των 57 θυμάτων της φωνικής τραγωδίας. Το Τρισάγιο θα τελέσει ο πατέρας Πορφύριος από τον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής στην Ελασσόνα της Λάρισας, ο οποίος είναι και ιδιαίτερο συγκινημένος γιατί ήταν από την πρώτη στιγμή στον τόπο της τραγωδίας. Επιτρέψα μου να σου πω ότι δυστυχώς η παλέτα των συναισθημάτων είναι ασπρόμαυρη, όπως ασπρόμαυρο είναι και το αυτοκόλλητο το οποίο φορώ εγώ, αλλά και όλοι όσοι παρίστανται σε αυτήν την περίεργη σύμπραξη, σε αυτή την περίεργη γιορτή συναισθημάτων που δυστυχώς έχει μόνο άσπρο και μαύρο χρώμα. Άσπρο είναι τα τριαντάφυλλα τα οποία φέρουν εδώ συγγενείς και φίλοι. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να πω ξεκινάει τα σε λίγο όπως ακούμε, να πάνε στην άκρη, το Τρισάγιο και μαύρο είναι στις καρδιές όλων μας. Λίγο ο χώρος να ανοίξετε αν είναι εύκολο. Από ό,τι ενημερώνομαι στα επόμενα λεπτάκια, ξεκινάμε. Ξεκινάει το Τρισάγιο. Έχουμε συναντήσει βεβαίως εμείς από πολύ νωρίς εδώ πολλούς συγγενείς θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Δεν ξέρω, Ζήνα μου, αν θέλεις να πριν... Θέλω λίγο να πάμε στην Κατερίνα Σουλιώτη. Ξεκινήσαμε. Τότε να δώσουμε... Να δώσουμε προτεραιότητα. Ζήνα, ένας από αυτούς τους πατέρες, τους πατεράδες που έψαχναν το παιδί τους ένα χρόνο πριν στο νοσοκομείο και έλεγαν μήπως ξέρετε που βρίσκεται ο γιος μου, ο Ρούτσι, που είναι το παιδί μου, εκείνη η μητέρα που έβγαινε απεγνωσμένα και μας κοιτούσε. Είναι και αυτή τη στιγμή ο κύριος Πάνος Ρούτσι, ο οποίος θέλει να περάσει σήμερα στο ετήσιο μνημόσυνο και σε ακούει, Ζήνα, ένα ηχηρό μήνυμα, ένα ηχηρό μήνυμα. Κύριε Ρούτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συλληπιτήρια. Να είστε καλά. Θέλω να πω ότι για μας αυτός ο χρόνος ήταν ένα μαρτύριο και θα είναι από εδώ και πέρα. Η πληγή αυτή δεν κλείνει ποτέ. Αλλά αυτό που ήθελα να πω
αυτοί οι κύριοι που είναι εκεί πέρα, ψηλά στις καρέκλες, βλέπουν αυτές τις εικόνες, βλέπουν αυτές τις μανάδες που κλαίνε, που θα κλαίνε για μια ζωή. Πρέπει και συγγνώμη που σας μιλάω, συνεργό Ζήνα μου, είσαι, σε εκτιμώ πάρα πολύ. Είσαι η μόνη που λέει την αλήθεια εδώ και χρόνια και δεν φοβάσαι για τίποτα. Θέλω αυτό το έγκλημα, αυτή η δολοφονία, ποτέ μα ποτέ να μην ξεχαστεί, και όλοι αυτοί εκεί πέρα που δείχνουμε το δάκτυλο και λένε διάφορα ακόμα και τώρα αυτές τις μέρες, πρέπει να ντρέπονται και καλύτερα να μην μιλάνε. Καλύτερα να μην μιλάνε, γιατί όταν μιλάνε βγάζουν μόνο κακίες, βγάζουν μόνο το τι είναι, δείχνουν τι είναι. Είναι απάνθρωποι. Απάνθρωποι. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε έτσι να ακούσουμε λίγο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το Τρισάγιο, εκεί είμαστε ζωντανά. Είναι τα σύχας των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ μακαρίας δίμης και ονείων απαύσεως των ψυχών, των και κοιμημένων δούλων του Θεού, Γεωργίου, Βαΐου, Κυπριανού, Ιφηγενίας, Σωτηρίου, Αθηνάς, Δημητρίου, Βαΐας, Ελπίδας, Αναστασίας, Ευαγγελίας, Σοφίας, Ελένης, Ελισάβετ, Δημητρίου, Ιωάννου, Μαρίας, Ιωάννου, Παναγιώτου, Ιωάννου, Χρυσής, Θωμαής, Ελένης, Αναστασίας Μαρίας, Δημητρίου, Ανδρέου, Ελένης, Σπυρίδωνος, Γεωργίου, Νικολάου, Βασιλικής, Αγάπης, Αγγέλου, Αφροδίτης, Ιωάννου, Δήμητρας, Ευαγγελίας, Αναστασίου, Μαρίας, Καλλιόπης, Γεωργίου, Βασιλείου, Κυριάκου, Μαρίας, Μαρίας Θωμαής, Μαρίας, Φραντζέσκας, Ιορδάνου, Νικήτα, Αλεξάνδρας, Κλαούντιας, Γεωργίου, Αντωνίας, Εριέτας και των δούλων σου, Ιονέλ, Ντενίς, Παυλίνη, Μοχάμεν Έντρης και του δούλου σου Νασχρή. Και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής. Παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των ουρανών και άφεση των παραυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσαρκος, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν των κόσμου στο βρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς των διέως κοιμηθέντων αδελφών ημών εν το σιδηροδρομικό δυστυχήματι της περιοχής μας, Γεωργίου, Βάγιου, Κυπριανού αναγνώστου, Ιφηγένειας, Σωτηρίου, Αθηνάς, Δημητρίου, Βάιας, Ελπίδας, Αναστασίας, Ευαγγελίας, Σοφίας Ελένης, Ελισάβετ, Δημητρίου Ιωάννου, Μαρίας Ιωάννου Παναγιώτου, Ιωάννου Χρυσής, Θωμαής Ελένης, Αναστασίας Μαρίας, Δημητρίου, Ευαγγέλου Ανδρέου Ελένης Σπυρίδωνος, Γεωργίου Νικολάου Παναγιώτου,
βασιλικής αγάπης, Αγγέλου, Αφροδίτης, Ιωάννου, Δήμητρας Ευαγγελίας, Αναστασίου, Μαρίας, Καλλιόπης, Γεωργίου, Βασιλείου, Κυριάκου, Μαρίας, Μαρίας Θωμαής, Μαρίας Φραντζέσκας, Ιορδάνου, Νικήτας, Αλεξάνδρας Κλαούντιας, Γεωργίου, Αντωνίας, Εριέτας, Ιονέλ, Ντενής, Μοχάμεν Εντρής, Νασρή. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παρά αυτόν πραχθέν εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Θεός συγχωρέσει. Ότι εσύ μόνος Κύριος, ότι εσύ ανάσταση στη ζωή και η μακαρία ανάπαυσης των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Χριστέ ο Θεός, η επίσημα δόξα σου. Βλέπετε αυτή τη στιγμή στο άκουσμα όλων των ονομάτων, δεν μπορεί να σταθεί κανείς και να μπορέσει να μιλήσει. Όσοι άνθρωποι έχουν πάει εκεί, φαίνεται ότι έχουν τη δυσκολία να τα διαχειριστούν, κυρία Μαρούπα, όλα αυτά τα ζητήματα και μάλιστα όταν αυτά τα ζητήματα δεν έχουν λυθεί κιόλας. Και θέλω να το πω, γιατί υπάρχει ο θυμός. Και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο τη δεδομένη στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ξεκουράσει την ψυχή τους, γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν δει να κατονομάζονται οι υπεύθυνοι. Είναι ακόμα χειρότερο, από όσο λέτε. Έχουν δει να κατονομάζονται οι υπεύθυνοι, οι οποίοι όμως τελικά δεν φτάνουν στο να αποδοθούν ευθύνες. Εννοώ στο σύνολο των υπευθύνων. Σας πω, ναι. Κοιτάξτε, το έγκλημα, αυτό το φρικτό έγκλημα και δυστύχημα στα Τέμπη, είναι ο ετήσιος φόρος που πληρώνουμε σε ζωντανούς ανθρώπους που θυσιάζονται κάθε χρόνο, έγινε στο Μάτι, πιο πριν στην Ηλία, τώρα στα Τέμπη και θα γίνεται πάντα όσο υπάρχει αυτό το καθεστώς, το απόλυτο ατιμωρησίας και ασυλίας των πραγματικών υπευθύνων. Ο Ευρωπαϊκός Εισαγγελέας ζήτησε να ασκηθούν ποινικές διώξεις εναντίον δύο υπουργών, κατά του κυρίου Σπίρτζη για παράβαση καθήκοντος και κατά του κυρίου Καραμαλή να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες για υπεξαίρεση για τη σύμβαση 717 που αφορούσε την τηλεδιοίκηση. Η κυβέρνηση απλώς το αρνήθηκε και έφτασε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας να πει ότι αυτό το προκλητικό καθεστώς ατιμωρησίας είναι μοναδικό στον κόσμο, στην Ελλάδα, και καταλήγει ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Αυτή την έλλειψη κράτους δικαίου, λοιπόν, την μετουσιώνει η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα διαχρονικά που μας κυβερνά σε νεκρούς κάθε τόσο, ακριβώς διότι αυτός που έχει την πραγματική ευθύνη ποτέ δεν φτάνει να κάτσει στο σκαμνί και αφού δεν κάθεται στο σκαμνί, τίποτα δεν πρόκειται να πάει καλά. Μόνο κάποιοι χαμηλόβαθμοι θα πληρώνουν τα σπασμένα, τα απόνερα των δυστυχημάτων και θα πορευόμαστε έτσι μέχρι οριστικής εξαφανίσεως. Ευχόμαστε κι εμείς με τη σειρά μας ο Θεός να δώσει δύναμη στους οικείους και να απλωθεί πλήρη δικαιοσύνη σε αυτό το έγκλημα που έγινε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Θα ήθελα να καλέσω τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα και να τον ευχαριστήσουμε για τη βοήθεια για τη διαμόρφωση απόψε του χώρου. Βλέπετε λοιπόν, δεν πρόλαβα να το πω, Δημήτρη Βαρέδη, ο θυμός είναι εκεί, παραμένει εκεί
και δεν έχει βγει προς τα έξω. Και νομίζω ότι είναι και η μοναδική αλήθεια αυτή τη στιγμή, ότι για μένα προσωπικά δεν υπάρχει επίλογος. Θέλω να το πω και φοβάμαι ότι δεν θα υπάρξει. Αυτό που λέμε καμιά φορά, το φοβάμαι. Νομίζω ότι αυτή τη φορά ο φόβος έχει ρεαλισμό πολύ.